Πρώτη ζωντανή σύνδεση της σημερινής εκπομπής, Εύη. Θα Γκρενόμπλ. Πάμε στην Γκρενόμπλ, Γαλλία. Γαλλία. Σε μια περιοχή που έχει εντονελληνικό στοιχείο. Βέβαια, και εντωμεταξύ ανακηρύχθηκε και πράσινη πρωτεύουσα για το 2022. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα υπάρξουν δράσεις και πρωτοβουλίες και γενικότερα ένα σχεδιασμός προς μια κατεύθυνση που θα έχει ως στόχο την ανάδειξη πράσινων πρωτοβουλειών και δράσεων με πράσινο πρότυπο. Σωστά. Να πάμε στον κύριο Δημήτρη Σκούφια, πρόεδρο της Ορθόδοξης Ελληνικής Κοινότητας Γκρενόμπλ, να τον καλησπερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Σκούφια. Ισχυρή βέβαια ελληνική κοινότητα εκεί στην περιοχή σας και ιδιαίτερα δραστήριοι Έλληνες. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ψηλά το ηθικό μας και τη σχέση μας με την Ελλάδα τον περισσότερο. Ο αριθμός των μελών της κοινότητας? Κοιτάξτε, ο αριθμός των Γάλλο-Ελλήνων είναι αρκετά μεγάλος εδώ στην περιοχή. Ναι. Κάποιος έχει δώσει ένα νούμερο μέχρι και 5.000. Αλλά τα ενεργά μέλη που είναι μέλη της κοινότητας δεν ξεπερνούν τα 200 άτομα. 200 με 300 άτομα εξαρτάται τη χρονιά. Μάλιστα. Υπάρχει προγραμματισμός κάποιων συγκεκριμένων δράσεων, πρωτοβουλειών, εκδηλώσεων εκεί με την υπογραφή της κοινότητάς σας? Ναι, βεβαίως. Είμαστε δύο δίδυμοι σύλλογοι εδώ στην Γκρενόμπλ, η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα, ναι, και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ορφέας. Και οι δύο μαζί προσπαθούμε να κάνουμε εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια κάθε χρονιάς, ναι, που έχουν σχέση με την ελληνική παράδοση και ήθη και έθιμα. Μας πήγε και κάπως... μουσική και χορό. Μας πήγε κάπως πίσω λίγο η πανδημία και ο κορονοϊός? Αυτό είναι συνήθως, δεν είμαστε οι μόνοι, είναι παντού φαντάζομαι όλα αυτά. Παρ' όλα τα αυτά, φέτος μέσα στα πλαίσια των 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης ήμασταν καλεσμένοι στη Δημαρχία της Γκρενόμπλ της 28 Οκτωβρίου να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, ναι, παρουσία του Αντιδημάρχου της Γκρενόμπλ και άλλων επισήμων. Υπάρχει λοιπόν και μια καλή επαφή και καλή συνεργασία και με τοπικούς φορείς εκεί της ελληνικής κοινότητας. Προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτή τη συνεργασία όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί υπάρχει ένα ισχυρό φρανκοελληνικό αίσθημα το οποίο προσπαθούμε να το κρατήσουμε υψηλό όσο το δυνατόν. Κύριε... τη σχέση με τους Γάλλους και οι Γάλλοι με εμάς. Κριτικούς έχετε με καταγωγή από την Κρήτη και στην κοινότητα? Εδώ θα σας ευχαριστήσω. Πρώτο και καλύτερο έχουμε τον πατέρα Γιώργιο από την Κρήτη, που είναι ο παπάς της Ενωρίας, ναι, σχετικά καινούριος εδώ και 1,5 χρόνο. Παλιότερα είχαμε ακόμα έναν Έλληνα παπά, τον παπά Μιχάλη, ο οποίος γύρισε πίσω στην Κρήτη. Οι δύο δασκάλες μας στα τελευταία 10 χρόνια είναι από την Κρήτη. Γιατί έχουμε και ελληνικό σχολείο εδώ, μαθαίνουμε στα παιδιά μας τα ελληνικά. Βέβαια, το γνωρίζουμε, εννοείται. Και επίσης ο υπεύθυνος του χορευτικού τμήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου του Ορφέα είναι και αυτός κριτικός. Είναι κριτικός, με οπότε αποτέλεσμα... γνωρίζει και χορούς εκεί, Και... Όχι μόνο αυτό, πριν δύο μήνες είχαμε και δεν ξέρω, πριν λίγο αρκετό καιρό, δύο μήνες περίπου, δεν θυμάμαι πριν, ήταν πριν τα Χριστούγεννα, μετά τα Χριστούγεννα, είχαν καλέσει ένα γκρουπ από την Κρήτη για να κάνουν ένα στάζ χωρών κριτικών. Μάλιστα. Κύριε Σκούφια, μιας και μιλάμε έτσι για την ελληνικότητα που υπάρχει στην περιοχή και βλέπουμε και πλάνα της Γκρενόμπλ, μια αρκετά πράσινη πόλη, υπάρχει μια περιοχή που σας θυμίζει λίγο Ελλάδα. Έχουμε δει σε πολλές πόλεις στο εξωτερικό να υπάρχει ελληνική συνοικία, με πολλούς Έλληνες. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Γκρενόμπλ? Όχι, δεν υπάρχει. Αν και γύρω από την ελληνική εκκλησία υπάρχουν αρκετοί που μένουν σε μια απόσταση γύρω των 300-500 μέτρων από την εκκλησία. Αλλά δεν υπάρχει ελληνική συνοικία. Όχι. Η καταγωγή σας από ποια περιοχή? Εγώ από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Βέρεια. Α, από τη Βέρεια. Επισκέπτεστε, ήρθα το καλοκαίρι? Ναι, βέβαια. Αυτό το καλοκαίρι ήρθανε. Το προηγούμενο όχι. Μάλιστα. Έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο κύριος Σκούφιας να μας πει και πού βρίσκεται, γιατί έχει και μια πολύ ωραία θέα από το γραφείο του.
Ναι, βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, είμαι επιστήμονας, δουλεύω σε ένα ερευνητικό που λέγεται Ινστιτούτο Δομικής Βιολογίας, ναι. Το οποίο είναι σε ένα κάμπους που ονομάζεται European Photon Neutron Scientific Campus και μέσα σε αυτό το κάμπους υπάρχουν δύο μεγάλα επιστημονικά κέντρα, όπως το ILL, το οποίο είναι ένα κέντρο για έρευνα πάνω σε, βασισμένο στα νετρόνια. Και δεν ξέρω αν βλέπετε πίσω αυτό το ντόμο, ένα μεγάλο τσιμεντένιο ντόμο, άμα το βλέπετε πίσω, δεν ξέρω. Αυτό είναι nuclear reactor. Δηλαδή είναι... Μάλιστα. Και δίπλα από εκεί, αν δεν φαίνεται, είναι ένα άλλο μεγάλο επιστημονικό εργαλείο, ας το πούμε, σύγχροντρων, που είναι κάτι σαν μικρό σερ. Είναι μικρότερο, αλλά αυτό είναι εργαλείο το οποίο το χρησιμοποιούν οι επιστήμονες για την ανάλυση δομών, είτε υλικών, είτε πρωτεϊνών. Ναι, είναι κατανοητό. Ακόμα και στην ιατρική και αρχαιολογία κιόλας. Κύριε Σκούφια, την επόμενη φορά θα τα πούμε, θα έχετε μαζί σας και το κριτικό εκεί το χορευτή. Να δώσουμε λίγο ζωντάνια χορευτική. Αυτό τα χορεύει. Αυτό τα χορεύει και εμείς τα μιλάμε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε, με το καλό να τα πούμε και στην Ελλάδα βέβαια. Όμορφο να συναντάς ξεχωριστούς ανθρώπους, καλλιεργημένους, χαμογελαστούς που βρίσκονται μακριά από την πατρίδα. Ωστόσο, έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Ευχαρίστω, όποτε θέλω. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Σκούφια. Και εγώ. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε θερμά.